Λοιπόν, αμφίδε κατά τίνα, αν συμφωνείτε με αυτή τη διοικητική δομή τη χώρα, καλλιτά, περιφέρεια και κεντρική διοίκηση, το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος, ποια είναι η πρόταση την οποία φέρνετε, και μάλιστα τώρα λίγο να είναι και σε 20 μέρες θα πρέπει οι σύντροφοί σας να την περάσουν και στην κοινωνία, που είναι αμφιλοελάχιστος χρόνος για ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στις πύλες της εξουσίας, τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν οι δημοσιογράφοι, και η οποία θα συγκινούσε την κοινωνία. Για την ημαθία. Ναι. Πες λίγο και θα σπυρώσω. Λοιπόν, με την πρόταση για την ημαθία. Λέμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει σαν περιφέρεια να σταθούμε και να λύσουμε προβλήματα τα οποία χρονίζουν και δεν δόθηκαν λύσεις μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί οτιδήποτε υπάρχει και ανήκει είτε στην περιφέρεια είτε στο ευρύτερο κράτος. Θα πρέπει να λυθούν προβλήματα που χρονίζουν. Δηλαδή, δεν λύθηκε το πρόβλημα της ρύπανσης του 66. Παλιά μας λέγανε. Να διευκρινίσω για να μην σας κουράσω. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, υπάρχει μία σειρά θεμάτων τα οποία μας έχουν κουράσει επί σειρά ετών σε όλες τις εκλογές, τα αριθμού κτλ. Το αεροδρόμιο, η Ταύρος 66. Η μόνωση κτλ. Αυτά από μια αριστερό σχήμα τα θεωρώ ότι είναι τα τελευταία με τα οποία θα ασχοληθεί. Εγώ λέω, έχετε κάτι εξαιρετικό αριστερό να προτείνει στην κοινωνία για να τη συγκινήσετε, γιατί η ίδια ακριβώς άκρη αντιμετώπιση την έκανε και ο εκπρόσωπος της Τσιπρός. Θα μας είπε ο κ. Καλατζίδης ότι την τάφρα θα τα λύσει και αυτό το θέμα. Λέω κάτι πάνω από αυτό, αν υπάρχει, για να μην σα ταλαιπωρώ άδικα. Και το δεύτερο, βεβαίως, κυρία Θεοδωρή, που με ενδιαφέρει. Η κεντρική πολιτική πρόταση μας, μια και δίνεται κεντρική πολιτική μάχη για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, όχι τόσο για την ημαθία που τα παιδιά επαξίως ασχολούνται και έχουν αναλύσει τα θέματα κατά καιρούς και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εμείς έχουμε δώσει σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, όπως ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές, μάλλον για τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, αλλά και για τις ευρωεκλογές, έχουμε ένα σύνθημα. Το σύνθημά μας λέει τρεις κάλπες, μία επιλογή. Έχουμε δώσει κυρίως για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά και για τις ευρωεκλογές, και προσπαθούμε να δώσουμε την σημασία που τις αναλογούν. Την μέγιστη πολιτική σημασία που αναλογούν σε αυτές τις εκλογές η μάχη για τις περιφέρειες όλες της χώρας και για τις ευρωεκλογές. Είχα πει και στην προηγούμενη φορά στη συνέντευξη τύπου ότι πρωτίστως αυτό που είναι κορυφαίο για μας σαν ΣΥΡΙΖΑ είναι η μάχη των ευρωεκλογών. Ερχόμενοι τώρα και μετά είναι τα υπόλοιπα. Όχι ότι δεν έχουν την ίδια βαρύνουσα σημασία και τα άλλα. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Λοιπόν, τι έχουμε εμείς να παρουσιάσουμε με λίγα λόγια σε ό,τι αφορά την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς, κύριε Καυτεράνη, έχουμε ένα σύνθημα σε αυτές τις εκλογές. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ανατροπή και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε χαρακτηρίσει την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της μνημονιακής πολιτικής στη χώρα. Αυτή η περιφερειακή αυτοδιοίκηση υλοποίησε όλες τις μνημονιακές πολιτικές, όλες τις μνημονιακές πολιτικές, έθεσε το προσωπικό και προσωπικό από την περιφέρεια σε διαθεσιμότητα και έκανε και αυξήσεις από τους υπαλλήλους της περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο τοπίο της εργασίας, υποστήριξε όλες τις μνημονιακές πολιτικές στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων και όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και της δημόσιας γης και της δημόσιας περιουσίας, ήταν απέναντι στις αγωνίες και στους αγώνες των κατοίκων, και γι' αυτό το σύνθημά μας είναι ανατροπή και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμά μας για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Δύο μόνο χαρακτηριστικά θέλω να σας πω από το πρόγραμμα. Το πρώτο, να επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εφαρμογή του Καποδίστρια, αλλά εκείνο ας το αφήσουμε.
Είμαστε, για τον Καποδίστρια μιλάω, γιατί ρώτησε ο κ. Κουτεράτης. Είμαστε σαφώς και ριζικά αντίθετοι με τον Καλλικράτη. Είμαστε αντίθετοι επίσης με την διατήρηση του θεσμού της αποκεντρωμένης διοίκησης. Λοιπόν, σε αυτά είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Εμείς μας δικαίωσε η εφαρμογή του Καλλικράτη, μας δικαίωσε, γιατί με την εφαρμογή του Καλλικράτη είχαμε βίαιες καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων, είχαμε διατήρηση του θεσμού της αποκεντρωμένης διοίκησης, άρα σύγχυση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και είχαμε επίσης απομάκρυνση από την εφαρμογή του Καλλικράτη, από τον τρόπο που έγινε, από την βίαιη συγχώνευση δήμων, κοινοτήτων κτλ. Χωρίς να πάρει υπόψη της καμιά ιδιαιτερότητα, είχαμε απομάκρυνση από έναν θεσμό, τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ένας θεσμός πολύ κοντά στον πολίτη, και είχαμε απομάκρυνση από όλο από αυτό που είχε συνηθίσει, που ζούσε ο πολίτης. Να πηγαίνει στον δήμαρχο, στον πρόεδρο της κοινότητας, να εκθέτει τα προβλήματά του. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αναβαθμιστεί σε μια τελείως και διαφορετική και ριζικά αντίθετη με το βάση, και τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, επιτρέψτε. Τώρα, εμείς έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμά μας για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλω να σας πω το δεύτερο χαρακτηριστικό. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμά μας είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Αυτό στο οποίο δίνουμε εμείς προτεραιότητα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για μας είναι πολύ σημαντικό γρήγορα, καταστρώνοντας ένα σχέδιο περιφερειακό για το σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να αντιμετωπίσουμε βασικά ζητήματα. Έχουμε και σύμφωνα και με τα στοιχεία τα επίσημα τους μεγαλύτερους θύλακες ανεργίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η περιφέρειά μας, το σύνολο της περιφέρειας είναι πρώτη σε ποσοστά ανεργίας, πρώτη σε ποσοστά αποβιομηχάνησης, η πρώτη περιφέρεια σε μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς, ενώ είναι η περιφέρεια η οποία έχει συγκριτικά πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, εάν ακουμπήσουν όλα αυτά σε ένα σχεδιασμό που να αναβαθμίζεται και να αναπτύσσεται ο πρωτογενής τομέας και να συνδυάζεται αρμονικά, προστατεύοντας το περιβάλλον, το φυσικό πλούτο που έχει η περιφέρεια, λοιπόν, με το δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Να θέσω να λυστεί η ερωτήση, πειράζει.